32 ευρώ! Άριστα στην πρώτη σειρά ο Ανέστης. Κορίτσια της δεύτερης σειράς, παρακαλώ πολύ, λάβετε θέση! Όχι ρε. Όχι, γιατί σε μένα. Όχι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Πάνω που ανέβαινα ψυχολογικά. Πω. Τι έβαινε. Θυμήθηκα τώρα ότι πρέπει αύριο να δώσω το κολονίκι του σπιτιού. Το θυμήθηκα τώρα που είδα το δίχτυ που φοράει η κοπέλα. Γιατί ο ιδιοκτήτης είναι ψαράς. Πω, γιατί σε μένα αυτό τώρα. Πρωί πρέπει να πάω. Πώς θα κοιμηθώ όλο το βράδυ. Θα το σκέφτομαι αυτό το κολονίκι. Έχω να βαρέσω διάλυση μέχρι αύριο το πρωί, δηλαδή. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για κάθε μία από τις κοπέλες της δεύτερης σειράς. Ναι, λέγε, σε παρακολουθώ. Όχι ρε, γιατί σε μένα αυτό. Για κάθε μία από τις κοπέλες της δεύτερης σειράς που θα βγάλεις έξω, κερδίζεις 26 ευρώ! Μπράβο. Πρέπει να σου πω ότι σε αυτή τη σειρά έχουμε κορίτσια που έχουν κερδίσει κάποιο τίτλο σε διάφορα καλλιστεία που γίνονται στη χώρα μας. Καλά κάνουμε, μπράβο μας. Είναι η Τασούλα, η οποία έχει βγει Β' αναπληρωματική Μισκιούρκα 2006. Η Φωτούλα, η οποία έχει βγει Μισορρινή Αρκαδία 2008. Η Βανέσα, η οποία έχει βγει Μισκατάκολο 2009. Και η Πάολα, η οποία έχει βγει... Απ' τα ρούχα της. Κυριολεκτικά, δεν τη βλέπεις. Οι ερωτήσεις που γράφω μην είναι εξής. Καβάλα. Αγκούρια καλυβιώτικα, οξυζενέ, στόχος, κοτσάνες, μπικίνι, στέλα, γεωγραφία και μουσική. Με ποια κατηγορία θα παίξεις τώρα? Θα παίξω με τη μουσική. Κατηγορία μουσική λοιπόν και ερώτηση είναι εξής. Ποιο όργανο έχει σπουδάσει η Σάσα Μπάστα? Α. Πιάνο. Β. Άρπα. Γ. Κιθάρα. Ή Δ. Κλαρίνο. Κοίτα, δεν την ξέρω την απάντηση. Θα βάλω το μυαλό μου να δουλέψει. Καταρχήν, στο πιάνο πρέπει να είναι καλή η μπάστα. Και στο άρπα. Και την κιθάρα πρέπει να την κρατζουνάει καλά. Αν και εκεί θα παίζει μόνο πουτσίνι. Αλλά εκεί που πρέπει να είναι δασκάλα είναι στο κλαρίνο. Δασκάλα στο κλαρίνο, από πού το συμπεραίνεις? Τι από πού ρε Γιώργο? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βιρτουόζος στην Ελλάδα στο κλαρίνο? Ο Μάγκας. Ωραία, άμα σου παίξει ένα καλό κλαρίνο η μπάστα, δεν θα σε κάνει μάγκα. Δηλαδή απλά πράγματα τώρα με βάζει και σκέφτομαι για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγο, καλά δεν του λέω. Άρα το Δέλτα κλαρίνο. Μάλιστα, η Σάσα Μπάστα έχει σπουδάσει κλαρίνο, μας είπε ο Ανέστης. Για να δούμε, είναι αυτή η σωστή απάντηση? Σωστός, Ανέστη! Yes. Για να δούμε όμως τώρα πόσες από τις κοπέλες μας δεν ήξεραν τη σωστή απάντηση. 2. Η Τασούλα και η Βανέσα περνάνε στον επόμενο γύρο. Οι άλλες λυπάμαι πολύ. Καλό σας βράδυ, κορίτσια! Έλα ρε Σάσα, δώστα όλα! Κορίτσια της τρίτης σειράς, παρακαλώ πολύ, λάβετε θέση! Για κάθε μία από τις κοπέλες της τρίτης σειράς που θα βγάλεις έξω, κερδίζεις 173 ευρώ! Να δούμε όμως τι έχεις αντιμετωπίσει σε αυτή τη σειρά. Τον Αϊνστάιν, τον Φλέμινγκ, λες και δεν ξέρω. Βούρλα όπως και τις προηγούμενες. Έλα, το μάθαμε τώρα. Βουλώτε το! Και σε αυτή τη σειρά έχουμε κάποιες νικήτριες καλλιστείων. Είναι η Στεφανία Μισπόδια 2007 στα καλλιστεία Παλαιοβαρβάσανας Ηλίας και η Αφροδίτη Μισρόγα στη γιορτή στα Φιλίου στο Δαφνί. Δίπλα είναι η Ελιώνα, η οποία έχει πανέρι με κοιλώτες στην Αιώλου και κατάγεται από την Αλβανία. Σωστά! Σωστά! Και στην άκρη έχουμε την Έμιλη, η οποία είναι δίστα, δηλαδή συνοδός πλουσίων κυρίων. Ξέρω, 3 χιλιάρικα παίρνει. Πώς το ξέρεις? Άκου που σου λέω, 3 χιλιάρικα.
Μου το έχει πει ένα φίλο μου, πώς θα το ξέρω, ρε Γιώργο. Θα έχω πάει εγώ με αυτό και να δώσω 3 χιλιάρικα. Εγώ 2 χιλιάρικα το πολύ, και αυτά να μου δώσει 1000 μπροστά και 1000 μόλις γίνει δουλειά. Άμα θες, δεν επιμένω, σκέψου το. 2 χιλιάρικα. Άμα θες. Αν δεν θες, και με 200 ευρώ κάθομαι. Μάλιστα, οι ερωτήσεις που έχουν απομείνει είναι εξής. Καβάλα. Ναι, γι' αυτό που λέγαμε πριν. Καβάλα. Ακούρια καλλιδιώτικα, οξυζενέ, στόκος, κοτσάνες, μπικίνι, στέλα, γεωγραφία. Με ποια κατηγορία θες να παίξεις τώρα? Θα παίξω με τη στέλα. Κατηγορία στέλα, λοιπόν, για ερώτηση είναι εξής. Η στέλα Πεζαντάκου. Αγόρασε ένα πολυτελές διαμέρισμα σε συγκρότημα, με πισίνα κτλ. Με χρήματα που κέρδισε. Α. Από το modeling. Β. Από τις εμφανίσεις της σε νυχτερινά κέντρα. Γ. Από τη σκογραφία. Ή Δ. Από τη δουλειά της. Κοίτα, από το modeling αποκλείεται, γιατί πόσες φωτογραφίες να έκανε. Από τα νυχτερινά μαγαζιά με τίποτα, γιατί τι μεροκάματα να παίρνει. Από τη δισκογραφία ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί ούτε το «στο κορμί μου, σε μπλουζάκι, σε φορώ και δεν σ' αλλάζω» δεν έκανε τίποτα, και εγώ το είπα και σωστά. Ούτε το άλλο, το οποίο θα μπορούσε να κάνει μεγάλη επιτυχία, γιατί είχε ωραίο στίχο, αυτό που έλεγε «θέλεις τραλαλά, θέλεις τραλαλό, θέλεις τραλαλά, θέλεις τραλαλό» και στο ρεφρέν άλλαζε τελείως, γινόταν η ανατροπή, έλεγε «θέλεις τραλαλό, θέλεις τραλαλά». Θέλει τραλαλό. Δηλαδή, απορώ πώς δεν μπερδευόταν η κοπέλα να τα πει ανάποδα και να χαθεί το νόημα του τραγουδιού. Άρα, το Δέλτα από τη δουλειά της. Μάλιστα. Η Στέλλα Μπεζαντάκου αγόρασε ένα πολυτελές διαμέρισμα σε συγκρότημα, με πισίνα κτλ. Με χρήματα που κέρδισε από τη δουλειά της, μας είπε ο Ανέστης. Για να δούμε. Είναι αυτή η σωστή απάντηση? Σωστός, Ανέστη! Για να δούμε όμως τώρα πόσες από τις κοπέλες μας δεν ήξεραν τη σωστή απάντηση. Τρεις. Η Ελιώνα από την Αλβανία περνάει στον επόμενο γύρο. Οι άλλες λυπάμαι πολύ. Καλό σας βράδυ, κορίτσια! Στο